Χαμόγελα στους τουριστικούς παράγοντες της Κρήτης έχουν σκορπίσει πρώτες αφίξεις τσάρτερ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αν και Απρίλιος ήδη το 15% των τουριστικών μονάδων λειτουργεί, ενώ η αισιοδοξία για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν είναι έκδηλη. Καλό είναι για τον τουρισμό της Κρήτης αυτό, να αυξηθεί λίγο παραπάνω, να έχουμε και εμείς μια δουλειά να περάσουμε την καλοκαιριά. Ευχόμαστε να έρθουν όλο και περισσότεροι τουρίστες για να δουλέψουν και τα μαγαζιά έξω. Είστε εργαζόμενος εδώ στο αεροδρόμιο? Ναι, ναι. Θα είναι πιεσμένο το πρόγραμμα εδώ στο αεροδρόμιο για τους εργαζόμενους? Ναι, θα αυξηθεί. Δηλαδή η πίεση με πέρσι θα είναι παραπάνω από ό,τι ήταν. Η εφημερίδα Νέα Κρήτη δημοσιεύει σήμερα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από τα οποία προκύπτει πως η φετινή τουριστική σεζόν ξεκίνησε δυνατά και με προοπτικές τόνωσης της τοπικής αγοράς. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το Μάρτιο του 2013 ξεπέρασαν τις 35.376, όταν την ίδια περίοδο του 2012 ήταν 33.616. Οι αφίξεις εξωτερικού φέτος έφτασαν τις 8.882, όταν πέρυσι ήταν μόλις 5.367. Η αύξηση φτάνει το 37,71%. Για την Κρήτη είναι τέλειο, γιατί η Κρήτη είναι το μόνο μέρος που έχει διατηρήσει άψογη ποιότητα στις υπηρεσίες της. Αυτό το ακούω από όλους. Δυστυχώς δεν έρχομαι πολύ συχνά, γιατί είμαι από Αθήνα. Αλλά ξέρω ότι είναι ένα μέρος που αξίζει και μπράβο σε όλους σας. Πολύ καλό βέβαια. Πολύ καλό, γιατί ο τουρισμός είναι το παν για την Κρήτη. Όσον αφορά την προέλευση των τουριστών του Μαρτίου 2013, την Κρήτη επισκέφτηκαν 2.882 Ισραηλινοί, 2.218 Γερμανοί, 1.625 Άγγλοι, 461 Τσέχοι, 395 Γάλλοι, 168 Βέλγοι και 156 Αυστριακοί. Πρέπει να έχουμε το νου μας για να κρατήσουμε αυτούς που θα έρθουν και να φέρουμε περισσότερους. Τουλάχιστον από το κομμάτι το δικό μας και επιμορφωνόμαστε και κοιτάζουμε την ασφάλεια πρώτα τη δική μας και μετά των τουριστών. Θα είναι κάτι το φοβερό και θα, για όλους τους ανθρώπους θα μπορέσουν επιτέλους να βγάλουν κάποια χρήματα, να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις φόρες μας στη χειμώνα. Αισιόδοξος για την πορεία του φετινού τουρισμού εμφανίστηκε και ο Περιφερειάρχης Κιέβου κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη. Σήμερα ξεκινάει μια τουριστική σεζόν για σας. Είχα την ευκαιρία να γνωρίζω πάρα πολλά τουριστικά ξενοδοχεία, γιατί είναι πια αγαπημένος προορισμός για έναν Ουκρανό ή Κρήτη. Όπως υποστηρίζουν επιχειρηματίες και εργαζόμενοι, αυξημένες κατά 50% είναι και οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για την έβρεση τουριστικών πακέτων στην Κρήτη. Γεγονός που κατατάσσει το νησί στις πρώτες επιλογές για διακοπές των ξένων επισκεπτών.